Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, από τον Ευεργετινό, από τον τρίτο τόμο και θα αναλύσουμε τη χάρη του Θεού την 23η υπόθεση και αν προλάβουμε και την 24η, που είναι μικρές. Η 23η έχει τον εξής τίτλο. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να παραβαίνει και την παραμικροτέρα εντολή δια σωματική ανάγκη, όσο σοβαρά και αν είναι, ή δια φόβο ανθρώπινο. Ότι μηδέ την τυχούσαν εντολήν δι προδιδώνε, διά την ασωματικήν χρίαν, καν κατεπίγουσα ή δια φόβο ανθρώπινο. Δεν επιτρέπεται να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού, ακόμα και αυτές που φαίνονται μικρές, πολύ μικρές, ασήμαντες, αν και όλες οι εντολές είναι σημαντικές και σπουδαίες και μεγάλες, γιατί όπως μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθος, και μία εντολή, εάν δεν τηρήσουμε, είναι σαν να μην τηρήσαμε καμία εντολή. Αν όλες τις άλλες τηρούμε και μία δεν τηρούμε, πάλι είναι σαν να μην τηρούμε καμία εντολή, γιατί όλες οι εντολές είναι συνδεδεμένες, όπως η κρίκη μιας αλυσίδας. Και αν έστω και ένας κρίκος αλυσίδας είναι χαλασμένος, είναι ανοιχτός, όλη η αλυσίδα δεν επιτελεί το έργο που πρέπει να επιτελέσει, δεν λειτουργεί. Έτσι και ο άνθρωπος όταν θεωρεί ότι κάποια εντολή είναι μικρή και δεν χρειάζεται να την τηρεί ή δεν τότε, αυτή η παράβαση έτσι τον βγάζει εκτός σωτηρίας, εκτός νόμου, εκτός του νόμου του Θεού που ορίζει ότι ο πιστός θα πρέπει να τηρεί όλες τις εντολές. Ακόμα λέει εδώ ο τίτλος και όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, σωματική ανάγκη, κατεπίγουσα, ακόμα και τότε δεν πρέπει ο χριστιανός να μελεί την εντολή του Θεού ή να την παραβλέπει ή να, τέλος πάντων, να κάνει το αντίθετο από αυτό που λέει η εντολή. Εν το βίο του Αγίου Άνου του Ελεήμονος. Είναι το πρώτο κείμενο από τη ζωή του συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του μεγάλου αυτού Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που είχε διακριθεί για την ελεημοσύνη του. Όταν πλήθος πολλοί προσφύγων διαφυγών την Περσική Αιχμαλωσία κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, τότε παρουσιάστηκε και μεγάλη έλλειψη τροφίμων, διότι η κατασύπτωση το έδωσε εκείνο, δεν ανυψώθηκε η στάθμη των υδάτων του Νείλου, ώστε να υπάρξει εσοδεία. Στην Αίγυπτο, που οι βροχές είναι σπανιότατες, οι καλλιεργούμενοι αγροί ποτίζονται από το ποτάμι του Νείλου, όταν τα νερά του ανυψωθούν και υπερχυλίζουν. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν δεν συνέβη αυτό. Οπότε δεν είχαν και εσοδιά. Στην κατάσταση αυτή που δημιουργήθηκε, ο Μέγας Πατριάρχης, ο Άγιος Ιωάννης ο Λαίμων, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, προκειμένου να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους πεινώντες. Επειδή ξόδεψε τα χρήματα της Εκκλησίας στη φιλανθρωπική του αυτή προσπάθεια, αναγκάστηκε να δανειστεί από μερικούς 1.000 λίτρες χρυσού για το έργο της προνοίας. Ήταν κατεξοχήν άνθρωπος ελεήμων. Και έδωσε, όπως λέει εδώ, ο βίος του εκείνη τη χρονιά όλα τα χρήματα που είχε στη διάθεσή του για τους φτωχούς, δεν είχε τίποτα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Να δανειστεί για να ελεήσει τους φτωχούς και τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Αλεξάνδρεια. Όταν ξόδεψε και αυτά, άρχισε να αγωνιά από την ευθύνη της φροντίδας. Ξόδεψε και τα δανεικά. Παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό να το εξασφαλίσει διέξοδο από το αδιέξοδο αυτό στο οποίο περίλθε. Παρόλο δε που έφτασε σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση για να βρει τα αναγκαία, εν τούτης δεν φάνηκε κατώτερος της συμφοράς, ούτε κατήσχυνε τα σειράς διατάξεις και τους θείους νόμους δια της παραβάσεως αυτών.
αλλά ούτε και παραμέλησε κάτι από όσα είναι απαραίτητα για την ακριβή διαπίμαση του εμπιστευθέντος ποιμνίου. Έτσι, μια μεγάλη ανάγκη, έρχεται ο πειρασμός και σου λέει, καλά τώρα, ας κάνουμε και μια οικονομία. Δεν πειράζει αυτή η εντολή, ας την παραβούμε. Ο Άρης όμως ήταν ακέραιος και στον καιρό του πειρασμού του, όπου όχι μόνο είχε εξοδέψει όλα τα χρήματα από το φιλανθρωπικό ταμείο της Εκκλησίας, αλλά είχε εξοδέψει και τα δανεικά που πήρε μετά, και πάλι όμως δεν φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων, θα λέγαμε, δεν παρεύει το νόμο του Θεού, και θα δούμε τι ακριβώς εννοεί το κείμενο. Αποδεικνύεται το υψηλό φρόνημα του Αγίου Πατριάρχου από το εξής περιστατικό. Ένας κατώτερος κληρικός, ίσως αναγνώστης, ώστις είχε έλθει εις δεύτερο γάμο, επιθυμούσε να λάβει το βαθμό του διακόνου. Απαγορεύεται όμως, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, δίγαμος να γίνει κληρικός. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται δεύτερος γάμος τους κληρικούς. Τους ήδη υπάρχοντας, όντας κληρικούς, δεν επιτρέπεται να γίνει δεύτερος γάμος. Δυστυχώς, κατά παράβαση των ιερών κανόνων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο το άφησε να γίνεται αυτό. Και ήδη είχαμε ένα τέτοιο γάμο στην Κρήτη, εκεί που έγιναν οι σεισμοί. Είναι αντίθετο με τους ιερούς κανόνες. Είχε λοιπόν ο Άγιος αυτό το πειρασμό. Ένας κληρικός, κατώτερος, δηλαδή δεν είχε ακόμα χειροτονία, ίσως ήταν αναγνώστης, ίσως ήταν ψάλτης, επιθυμούσε να πάρει τον βαθμό του διακόνου και είχε πολλά χρήματα στη διάθεσή του. Και μόλις πληροφορήθηκε τη στενοχωρία του Πατριάρχου, σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τη δυσκολία αυτή για να πετύχει το ποθούμενο, επιλύοντας δια των χρημάτων του το πρόβλημα της οικονομικής ανέχειας του Πατριάρχου. Θα ντούλινε τα χέρια του Πατριάρχη. Θα έλεγε και ο Πατριάρχης, αν σκεφτόταν κοσμικά, δεν πειράζει τώρα, αφού υπάρχει τέτοια δυνατότητα οικονομική από αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορούσε ίσως να επισκεφτεί και όλος ότι ο Θεός μας τον έστειλε, να προχωρήσει να κάνει αυτή την παρά τους κανόνας, αντίθετη με τους κανόνες χειροτονία. Ο διάκονος λοιπόν, πονηρόσον, έστειλε επιστολή στον Πατριάρχη που έλεγε περίπου τα εξής. «Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο δεσπότης μου στενοχωρείται από έλλειψη αγαθών και δεν μπορεί η πλουσιοπάροχος χείρη του να εργάζεται το καλό», τον κολακεύει κιόλας, έτσι. «Σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό εγώ με να περνώ με αυθονία, ο δε δεσπότης μου να υποφέρει. Έχω στη διάθεσή μου πολλές χιλιάδες οκάδες σίτου και χρυσάφι 150 λίτρες». Έτσι προσπαθεί να τον δελεάσει με τα χρήματα. Αυτό το αμάρτημα του να αγοράζει κανείς την χειροτονία λέγεται σιμονία. Από τον Σίμωνα τον Μάγο, ο οποίος ρώτησε τον Απόστολο Πέτρο, «Πόσα θέλεις να σου δώσω για να μου δώσεις και εμένα αυτό το χάρισμα που έχεις εσύ, να κουμπάω και εγώ τα χέρια μου επάνω στους πιστούς και να τους δίνω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Και ο Απόστολος Πέτρος του είπε, «Και τα χρήματά σου και εσύ να είναι χαμένα». Και από τότε το αμάρτημα αυτό του να προσπαθεί, δηλαδή, κάποιος να αγοράσει, να εξαγοράσει με προσφορές, όχι μόνο με χρήματα, μπορεί και με δώρα, με οποιοδήποτε τρόπο, τη χειροτονία, αυτό το αμάρτημα είναι φοβερό αμάρτημα και λέγεται η σιμονία. Και όποιοι έχουν φτάσει να είναι κληρικοί πληρώνοντας κανονικά, θα πρέπει να καθαιρούνται. Είναι καθαιρεταίοι. Ο Άγιος Ιωάννης Εξόστομος σε μία περιοδία του είχε καθαρίσει αρκετούς τέτοιους σιμονιακούς επισκόπους, δηλαδή, οι οποίοι είχαν πληρώσει, είχαν δώσει χρήματα για να επιτύχουν τη χειροτονία τους.
Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και αυτός εδώ ο διάκονος. Να αγοράσει με την περιουσία του την χειροτονία, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο επίσκοπος είναι σε ανάγκη μεγάλη οικονομική. Αυτά τα αγαθά παρακαλώ να δοθούν σε εσένα, από εσένα εις τον Χριστό, λέγει ο διάκονος, εφόσον κριθώ άξιος να τον υπηρετήσω, χειροτονούμενος από εσένα διάκονος. Βλέπετε, του μιλάει με βλάβια και με μία έτσι επίπλαστη, θα λέγαμε, ευσέβεια και τάχα της ότι αγαπάει τον Χριστό. Αλλά αν αγαπούσε τον Χριστό, δεν θα ζητούσε από τον επίσκοπο να παρανομήσει. Και συνεχίζει. Άλλωστε, λέει, και ο Απόστολος δικαιολογεί μια τέτοια παρέκκληση δια του λόγου του, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Βλέπετε πώς ο διάβολος διαστρέφει και τα λόγια της Αγίας Γραφής. Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Αλλά αυτό δεν έχει την έννοια ότι όταν υπάρχει ανάγκη δικαιολογείται να αλλάζουμε το νόμο του Θεού, να καταστρατηγούμε, να καταπατούμε το νόμο του Θεού. Έχει άλλη έννοια. Μόλις έλαβε αυτή την επιστολή ο Πατριάρχης, στέλνει και καλύπτει του κατηδίαν τον άνδρα, διότι δεν ήθελε να τον κατεσχύνει ενώπιον πολλών άλλων. Αφού συνειδήθησαν, του λέει, τέκνο μου, η προσφορά σου είναι αρκετά υπολογίσιμος για την ποσότητά της και γι' αυτό απολύτως αναγκαία στην παρούσα περίσταση. Η πρόθεσή σου όμως και τα ελαττήριά σου την καθιστούν αξιοκατάκριτη και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι τα προσφερόμενα προς θυσία πρόβατα, κι αν ακόμα ήσαν παχαία και ευτραφή, απερίπτοντο από το μοσαϊκό νόμο, εφόσον δεν ήσαν καθαρά και άμωμα. Τι βλέπετε πώς ακριβώς προσαρμόζει το νόμο του Θεού στη δική του περίπτωση. Μπορεί να είσαι πρόβατο, έτσι παχή, ευτραφές, έχεις πολλά χρήματα, αλλά είσαι μολυσμένο, δεν είσαι καθαρό, δεν είσαι άμωμο πρόβατο. Ο μοσαϊκός νόμος όριζε στην Παλαιά Διαθήκη να προσφέρονται θυσία ζώα στον Θεό, τα οποία θα ήσαν καθαρά και άμωμα, ακέραια, υγιή, όχι έτσι σακάτεκα, κουτσά κλπ, ελαττωματικά. Ό,τι δίνουμε στον Θεό θα πρέπει να είναι τέλειο. Και ο κληρικός, ο υποψήφιος κληρικός, που προσφέρεται στον Θεό ως μία θυσία, θα πρέπει να είναι τέλειος, άμωμος, να μην έχει πέσει σε βαριά αμαρτήματα και μάλιστα σαρκικά. Και να μην έχει βεβαίως μέσα από τη ζωή του αποδείξει ότι είναι φιλιδόνος, ότι είναι σαρκολάτρης, ότι είναι συνδεδεμένος με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Γι' αυτό και απαγορεύεται δίγαμος να γίνει κληρικός. Άλλωστε και τη θυσία του Κάιν, ας συνεχίζει ο Άγιος Επίσκοπος, δεν την εδέχθη ο Θεός, διότι η σκοπή του και η πρόθεσή του δεν ήσαν αγνή και καθαρή. Το αποστολικό δεχωρίο που επικαλέστηκες, ότι δηλαδή εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται, που είναι από τους Εβραίους, από την προς Εβραίους επιστολή, το 7ο κεφάλαιο, είναι γνωστό ότι υπό του ιδίου του Αποστόλου αναφέρεται στον Παλαιό Νόμο και είναι άλλη η σημασία του. Αντιθέτως, στην υπόθεσή σου εφαρμόζεται αυτό που είπε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, «Ως της γαρ όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε εν ενή, γέγονε πάντων ένοχος». Όσον αφορά δε τους φτωχούς και δυστυχείς αδελφούς μας,
Κι αν ακόμα εμείς, λόγω ακατανικήτου αδιεξόδου, δεν μπορέσουμε να τους συντηρήσουμε, ο Θεός, που μέχρι σήμερα τους διέθεψε, θα φροντίσει για αυτούς και όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Αρκεί εμείς να σεβαστούμε τις εντολές του Θεού και να μην τις μετακινήσουμε εξιασδήποτε αιτίας. Έτσι, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιώσουμε το Ευαγγέλιο, να αλλοιώσουμε, να νοθεύσουμε τις Θείες Εντολές. Αυτή η φράση που επικαλέστηκε ο υποψήφιος εντός εγωγικών κληρικός και εξ ανάγκης και νόμου μετάθεση γίνεται, αφορά στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και όχι στο νόμο της Καινής Διαθήκης, τον τέλειο νόμο. Και είχε, όπως είπαμε, άλλη σημασία, όχι αυτή τη σημασία που απέδιδε ο υποψήφιος διάκονος. Και αν ακόμα λέγει εμείς δεν φροντίσουμε, δεν μπορέσουμε να φροντίσουμε, ο Θεός όμως μπορεί να φροντίσει και να θρέψει και τους πεινώντας. Εμείς όμως οφείλουμε να σεβαστούμε τις εντολές του Θεού, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, και να μην τις μετακινήσουμε εξ οσδήποτε αιτίας. Αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα για όλους και μάλιστα για τους εκκλησιαστικούς άνδρες, ποτέ να μην κάνουν υποχωρήσεις στον νόμο του Θεού, ακόμα και αν πιέζονται και πιέζονται και αφόρητα. Γιατί δυστυχώς τα ακούμε πολλές φορές και αυτό το επιχείρημα. Πιέζεται, λέει ο επίσκοπος, και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πιέζεται ο πατριάρχης και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όσο και αν πιέζεσαι, δεν δικαιολογείσαι να αλλάζεις τον νόμο του Θεού, να καταπατήσεις εντολές του Θεού. Και οποιοδήποτε χριστιανός και ο οικογενειάρχης πιέζεται, λέει, από το παιδί του και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Όχι, θα κάνει το θέλημα του Θεού. Πάνω από το παιδί του είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Και οφείλει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Διότι μήπως δεν δύναται ή μήπως δυσκολεύεται. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει την επιχειρηματολογία ο Άγιος Ιωάννης. Αυτός που πολλαπλασίασε στην έρημο τους πέντε άρτους, ώστε να χορτάσουν αρκετές χιλιάδες ανθρώπων, δεν μπορεί, λέω, να ευλογήσει και τους 10 μοδίους σίτου που έχω στην αποθήκη μου και να πληθύνει το σίτο. Είχε μια μικρή ποσότητα σιταριού, ό,τι του είχε απομείνει ο Πατριάρχης, και λέει ο Θεός, αν θέλει, δεν μπορεί να το πολλαπλασιάσει αυτό, όπως από τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια έθρεψε 5.000 άνδρες χωρίς τα παιδιά. Δηλαδή, θα λέγαμε πάνω από 10.000 ανθρώπους. Αυτός λοιπόν που έκανε εκείνο το θαύμα, δεν μπορεί και τώρα, αν θέλει, να πολλαπλασιάσει το σιτάρι που έχω στην αποθήκη μου για να το δώσω στους φτωχούς. Γι' αυτό, τέκνο μου, θα εφαρμοστεί σε σένα αυτό που αναφέρουν οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων δια τον Σίμωνα. Ουκ έστι σημερίς, ουδέ κλήρος εν το λόγο τούτο. Δεν έχεις καμία δουλειά, θα λέγαμε έτσι σήμερα λαϊκά, δεν έχεις καμιά κληρονομιά, κανένα κλήρο, κανένα δικαίωμα σε αυτό το αξίωμα, σε αυτό το υπούργημα, σε αυτό το λειτουργήμα, το ιερατικό. Δεν δικαιούσε, δεν μπορείς να πάρεις χειροτονία. Γιατί μπορεί να είσαι πλούσιο και παχύ πρόβατο, έτσι πλούσιος και να έχεις άφθονα υλικά αγαθά, αλλά δεν είσαι άμωμος, ακέραιος, αμόλυντος, όπως θέλει ο Θεός να είναι η διακονή Του. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές χειροτονίες σήμερα στην Εκκλησία μας, ανθρώπων που δεν πρέπει να χειροτονούνται, και κατώτερων κληρικών και ανώτερων. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό και έχουμε και αυτό το αθεράπευτον του ποιμνίου. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, είναι αθεράπευτοι εν πολλοίς. Μπορεί να πηγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά μέχρι εκεί. Μπορεί να κάνουν και μια τυπική εξομολόγηση και να κοινωνούν, αλλά δεν θεραπεύονται. Δεν φεύγουν τα ψυχολογικά, δεν φεύγει η κατάθλιψη, δεν φεύγει το άγχος. Δεν ζουν κατά Θεόν. Η ζωή δεν είναι ζωή με κεφαλαίο εν Χριστώ, αλλά είναι μια, θα λέγαμε, χωμοζωή. Σαν και τους άλλους ανθρώπους που δεν πάνε καν στην Εκκλησία. Οπότε τους βλέπουν, τους ανθρώπους Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας, και λένε, γιατί να πάω στην Εκκλησία, ποιος ο λόγος. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά.
Πολλές φορές μάλιστα είναι και χειρότεροι, γιατί είναι και υποκριτές αυτοί που πάνε στην εκκλησία και παραμένουν θεράπευτοι. Και πίσω από αυτό βέβαια υπάρχει το μεγάλο κακό των χειροτονιών, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν. Και σε αυτό βέβαια μεγάλη ευθύνη έχουν οι επίσκοποι, που πιεζόμενοι, έτσι, ή και μη πιεζόμενοι πολλές φορές από αδιαφορία, χειροτονούν ανάξιους ανθρώπους. Βέβαια τα μυστήρια γίνονται και η εξομολόγηση και η άφεση των αμαρτιών δίνεται δια της εξομολογήσεως αυτών των κληρικών, γιατί ο Θεός ενεργεί και δια των αναξίων. Και η Θεία Λειτουργία γίνεται, βεβαίως, εφόσον έχει κανονική χειροτονία, γιατί τα μυστήρια γίνονται δια του Χριστού, ο Χριστός τα κάνει. Αλλά, ξαναλέω, δεν είναι αυτή η κληρική πρότυπο για το λαό και δεν μπορούν να οδηγήσουν, να καθοδηγήσουν σωστά, να συμβουλέψουν σωστά, έτσι ώστε να θεραπευτεί πνευματικά ο λαός. Δεν είχε ακόμα προφθάσει να φτάσει στην οικία του ότι ούτω τρόπος αποφευθείς αποπεμφθείς υπό του Πατριάρχου και λαμβάνει ο Μέγας Ούτος Άγιος την εξής είδηση. Δηλαδή όλο αυτό ήταν μια δοκιμασία που το έκανε ο Θεός. Και τι γίνεται. Δύο πλοία της Εκκλησίας προσορμίστηκαν στον λιμένα μεταφέροντας εξικελίας πολλάς χιλιάδας λίτρας χρυσίτου. Με το που τήρησε την εντολή του Θεού ο Πατριάρχης, αμέσως έλαβε τη χαρούμενη είδηση ότι έφτασαν στην Αλεξάνδρεια από τη Σικελία δύο κατάφορτα πλοία με σιτάρι. Μόλις άκουσε την είδηση αυτή ο Πατριάρχης, γονάτισε και ευχαριστούσε τον Θεό λέγοντας: «Εκείνοι που σε ζητούν, Κύριε, και φυλάσσουν τις εντολές σου, δεν θα ζημιωθούν τίποτε, ούτε θα στερηθούν τα απαραίτητα αγαθά». Είναι αυτό το πολύ γνωστό που ψάλλουμε στην Αρτοκλασία. «Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθούν». Και έτσι ανακουφίστηκε από τη στενοχώρια του ο Αίδημος, γιατί δεν προτίμησε να θυσιάσει την ακρίβεια του κανόνος για τις υλικές ανάγκες. Και σήμερα πολλοί επικαλούνται τις ανάγκες της Μητρόπολης. Δεν έχουμε κληρικούς για τα χωριά μας, τα ορεινά χωριά κλπ. Οπότε πρέπει να χειροτονήσουμε κάποιους που δεν έχουν και τα προσόντα, δεν έχουν και τις προϋποθέσεις, είναι και κολληματίες, έχουν κολλήματα. Όχι, δεν πρέπει. Θα βρεθεί κάποια άλλη λύση και να πως εδώ ο Θεός βλέπουμε αμέσως με το που τήρησε το νόμο του Θεού Πατριάρχης έδωσε ο Θεός τη λύση. Γιατί το πίμνιο δεν είναι του Επισκόπου, είναι του Χριστού. Δεν είναι η διοκτησία του Επισκόπου, ούτε οι εκκλησίες, ούτε το πίμνιο. Είναι του Χριστού και ο Χριστός είναι που πρέπει να αφήνουμε να κυβερνά και όχι εμείς με τη δική μας σκέψη και λογική να παρανομούμε. Το ίδιο ισχύει πάντα βεβαίως. Έχουμε άλλο παράδειγμα την αποφυγή της τεκνογωνίας. Λένε κάποια ζευγάρια ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα και πώς θα φέρουμε τα παιδιά στον κόσμο και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες σήμερα που ο κόσμος είναι ανωκάτω. Μα ακριβώς εδώ θα φανεί η πίστη μας. Αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό, αν πιστεύεις τον Χριστό, δηλαδή τον εμπιστεύεσαι, δεν θα σκεφτείς τίποτα από αυτά. Τα παιδιά δεν είναι δικά σου, είναι του Θεού και ο Θεός και θα τα μεγαλώσει και θα τα φροντίσει. Δεν πρέπει να βάζουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την ανθρώπινη λογική πάνω από την πίστη. Δεύτερο κείμενο του Αγίου Εφραίμου. Αδελφέ, νύφε αΐ και πρόσεχε σε αυτό. Αδελφέ μου, να είσαι πάντοτε νυφάλιος και να προσέχεις τον εαυτό σου. Ποτέ να μην επηρεάσει την ψυχή σου ανθρώπου πρόσωπο, είτε μικρού κατά την κοινωνική θέση, είτε μεγάλου, είτε δυνάστου, δηλαδή ανθρώπου που έχει κάποια εξουσία. Να μην λογαριάζεις και να μην επηρεάζεις από κανέναν. Όχι να μη σέβεσαι, αλλά να μην
υποκύπτης στις άνομες απαιτήσεις ανθρώπων που έχουν κάποια εξουσία, κάποια δύναμη κοσμική ή κάποιο πλούτο. Κανείς από τους ανθρώπους δεν θα μπορέσει να σε γλιτώσει από το άσβηστο πυρ της κολάσεως. Πρόσεξε τι λέγει το Πνεύμα του Θεού. Τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει και δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Ποια θα είναι ωφέλεια να κερδίσει όλο τον κόσμο και να πάθει ζημιά η ψυχή σου. Μη χάσεις λοιπόν τη δόξα του Θεού εξαιτίας της προσκέρου δόξης και τιμής των ανθρώπων για φαγητό ή ποτό ή ένδυμα ή οτιδήποτε άλλο από τα υλικά πράγματα. Όλα αυτά τα υλικά πράγματα φθήρονται και καταστρέφονται. Οι πράξεις όμως ενός εκάστου και οι αγαθές και οι πονηρές γράφονται και μένουν παντοτινά χωρίς να σβήσουν. Αδελφέ μου, ο νους σου προς τα επουράνια να στρέφεται και αυτά να σκέφτεται, όχι τα επίγεια που είναι πρόσκαιρα, για να επιτύχεις όσα υποσχέθηκε ο Πουράνιος Πατήρ στα τέκνα του και απολαύσεις την δόξα που απολαμβάνουν όσοι ευηρέστησαν τον Κύριο, δηλαδή οι Άγιοι. Είναι όντως πολύ διδακτικά και πολύ επίκαιρα όλα αυτά. Ας έχουμε αυτή την αποφασιστικότητα, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν κοστίσει, όσο και αν πιεζόμαστε από διάφορες καταστάσεις ή εκπρόσωπα, οι συνθήκες, ποτέ να μην παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Και να είμαστε βέβαιοι ότι πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάξει. Έτσι συνηθίζει ο Θεός να κάνει, να αφήνει να έρχουν τα πράγματα μέχρι ένα οριακό σημείο η πίεση να φτάσει στα οριά μας και εκεί να φανεί η πίστη μας. Βλέπετε και τώρα που πιεζόμαστε να κάνουμε αυτό το παράνομο, έτσι το αντίθετο με το θέλημα του Θεού, το κατασκευασμένο χωρίς τις ηθικές προδιαγραφές, αυτό το λεγόμενο εμβόλιο, που δεν είναι εμβόλιο, είναι γενετική, όπως είπαμε, και σε άλλη περίπτωση, τροποποίηση του DNA μας, είναι μέσο για τη γενετική τροποποίησή μας, αφήνει ο Θεός, αφήνει και πιεζόμαστε και όλο και περισσότερο, αλλά σίγουρα θα φτάσει σε ένα τέρμα, σε ένα οριακό σημείο και εκεί θα σταματήσει. Και εκεί θα φανεί πού είναι η πίστη μας. Αν κανείς δηλαδή μέχρι τέλους υπομείνει την πίεση. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, όπως είπε ο Κύριος. Βλέπουμε και εδώ τον Πατριάρχη, ενώ πιεζότανε, ενώ αναγκάστηκε με άδεια τα ταμεία να πάρει δάνειο, ενώ τέλειωσε και το δάνειο και το ξόδεψε και αυτό, πάλι δεν υπέκυψε. Έφτασε στο όριο, στα όρια η κατάσταση, πάλι δεν υπέκυψε. Μπήκε και ο πειρασμός του διακόνου, του υποψήφιου διακόνου, η λύση, η δαιμονική λύση, πάλι δεν υπέκυψε και μετά επενέβη ο Θεός, φανερώθηκε ο Θεός και ήρθαν τα δύο καράβια από τη Σικελία. Έτσι γίνεται πάντα στη ζωή μας και πρέπει να το ξέρετε αυτό, ποτέ να μην υποκύπτουμε στις δαιμονικές λύσεις. Αφήνει ο Θεός να πειραστούμε και έρχεται ο διάβολος και σου δίνει μια λύση, η οποία σου φαίνεται λογική, αλλά έχει μέσα και την παρανομία. Έχει μέσα και την παράβαση του θελήματος του Θεού. Εκεί δεν πρέπει να υποκύψουμε. Και αν δεν υποκύψουμε, τότε θα φανεί ο Θεός, τότε θα επέμβει ο Θεός. Το ίδιο και τώρα, το ίδιο και πάντοτε. Υπάρχουν οι εξυπνάκηδες, υπάρχουν οι τάχατες προοδευτικοί κλπ. Που σου λένε, μα γιατί δεν το κάνεις, αφού έχεις δυνατότητα. Όχι, εγώ θα αφήσω να ενεργήσει ο Θεός. Δεν θα παραγώ το θέλημα του Θεού. Και πάμε και στην 24η υπόθεση, ότι πρέπει ο πιστός, κι αν ακόμα περιπέσει σε θορύβους, να μην μεταβληθεί και να μην αλλοιωθεί από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά πάντοτε προς τον Θεό να αποβλέπει και να κάνει εκείνο που αρέσει σε Αυτόν. Να μην αλλάζει δηλαδή το συνήθι τρόπο του ζωής, το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ακόμα κι αν κατά κάποιο τρόπο ξεβολευτεί,
δεν είναι στο περιβάλλον του που τον βοηθάει να αγωνίζεται πνευματικά. Έτσι μπορεί να βρεθείς εκτός σπιτιού, ίσως και σε μια περιοχή που δεν έχει τις ανέσεις πνευματικές που έχεις στο σπίτι σου, στην ορία σου. Μπορεί να μην βρίσκεις και εύκολα εκκλησία κλπ. Όμως δεν πρέπει να σταματήσεις να κάνεις το καθημερινό σου πνευματικό πρόγραμμα, τον κανόνα σου κλπ. Στο βίο του Αγίου Σάββα. Ο Οσιότατος πατήρ ημών Σάββας μετέβη για δεύτερη φορά στην Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν αποφάσεως του τότε Πατριάρχου Ιερουσαλήμων Πέτρου, ο οποίος και τον παρακάλεσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό για να παρακαλέσει θερμός τον βασιλέα να πάψει αυτό στην αγανάκτησή του εναντίον των χριστιανών της Παλαιστίνης και να ανακαλέσει τις εναντίον αυτών αποφασιστήσας τιμωρίας, τας οποίας οπωσδήποτε θα υφίστανται, διότι τους διέβαλαν στον αυτοκράτορα ότι δήθεν έγιναν έτοιμοι να επαναστατήσουν και να αποστατήσουν οι Σαμαρίτες. Είχαν συγκοβαντηθεί στον αυτοκράτορα λοιπόν οι χριστιανοί της Παλαιστίνης ότι υποκίνησαν σε επανάσταση τους Σαμαρίτες και σχεδίαζε ο αυτοκράτορας να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Επεμβαίνει ο Πατριάρχης Πέτρος στον Ιερουσαλήμο και στέλνει στον αυτοκράτορα πρεσβεία μαζί με τον Άγιο Σάββα. Ο βασιλεύς Ιουστινιανός ο πρώτος, μόλις πληροφορήθηκε την άφιξή του, του Αγίου αυτού, που ήταν διαβόητος, περιβόητος, ήταν περίφημη, ήταν πολύ μεγάλη φήμη του Αγίου Σάββα. Όταν πληροφορήθηκε ο Πατριάρχης ότι έφτασε, όταν πληροφορήθηκε ο βασιλέας Ιουστινιανός ο πρώτος ότι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Σάββας, χάρηκε και του ετοίμασε λαμπρή υποδοχή στον άκτορό του. Ο σεβασμός του ήταν τόσο μεγάλος στο πρόσωπο του ασκητού, ώστε όταν τον αντιλήφθηκε να εισέρχεται στην αίθουσα, σηκώθηκε από το θρόνο του αμέσως και με ευλάβεια κατασπαζόταν την Αγία Κεφαλή του Οσίου, το οποίο βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή και για τον Όσιο. Ανθρώπινη τιμή. Μετά, αφού εκάθισαν κοντά ο ένας τον άλλον, ο Όσιος Σάββας εξέθεσε στον αυτοκράτορα το σκοπό του ταξιδιού του. Αφού με προσοχή άκουσε ο αυτοκράτορας τον Όσιο, με προθυμία για χάρη του συγχώρεσε τους χριστιανούς της Παλαιστίνης και ανεκάλεσε τις αυστηρές του αποφάσεις. Η προθυμία όμως του αυτοκράτορα να ευχαριστήσει όσο δυνατόν περισσότερο τον Όσιο δεν ικανοποιήθηκε μόνο με τη συγγνώμη προς τους χριστιανούς της Παλαιστίνης. Απέναντίας, ο ευσεβής αυτός αυτοκράτορας θεωρούσε ως σοβαρά ζημία το να μην ευεργετήσει βασιλικός τον Όσιο και μάλιστα με μεγάλη γενοδορία. Η σκέψη αυτή μετεπιτάσιος τον απασχολούσε, στριφογυρίζοντας τη διάνοιά του. Μεταξύ δε των δωρεών που αποφάσισε να προσφέρει στον Όσιο ήταν και η εξασφάλιση στους μοναχούς του Οσίου μιας σταθεράς χρηματικής προσόδου, δηλαδή να έχουν έναν μισθό σταθερό οι μοναχοί του μοναστηριού του Αγίου Σάββα. Ανακοίνωσε λοιπόν ο αυτοκράτορας στον Όσιο τις σκέψεις του και τον παρακαλούσε να δεχθεί την προσφορά του. Ο Όσιος, χωρίς να θαμβωθεί από τη βασιλική αυτή τιμή και γενοδορία, απάντησε με ευγένεια προς τον αυτοκράτορα. Τι το είπε? «Για την εξέβρεση όσων πραγμάτων είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών μας, φροντίζει εκείνος με κεφαλαίο έψιλον που διέτρεψε κάποτε τον απειθή και σκληροτράχυρο εβραϊκό λαό στην έρημο και το εξασφάλισε όχι μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αναβλήσας είδωρ εκ πέτρας, αλλά και μερικά πράγματα εντελώς δευτερεύοντα». Του λέει λοιπόν ότι εμείς έχουμε εκείνον που έθρεψε 40 χρόνια στην έρημο τον σκληροτράχυλο εβραϊκό λαό. Εκείνος φροντίζει και τις δικές μας ανάγκες. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν, «Και πατάξεις την πέτρα και εξελεύσεται εξ αυτής είδωρ και πίεται ο λαός.
Επίησε δε Μωυσής ούτως, διαβάζουμε στην Έξοδο, μία από τα πολλά θαύματα, από τις πολλές θαυματουργικές επιβάσεις του Θεού στην ζωή του εβραϊκού λαού. Σε σένα λοιπόν, Βασιλέα, λέει ο Άγιος Σάββας, εφόσον η καρδιά σου διαφλέγεται από ζωηρά επιθυμία να μας ευχαριστήσεις, υπάρχει κι άλλη δυνατότητα, αξιόλογη και όχι ευκαταφρόνητη, να επιδείξεις σε εμάς την ευγενική σου φιλοτιμία. Άκουσε λοιπόν πόσα καλά μπορεί να πραγματοποιήσει η βασιλική σου γενεοδορία. Να επιβάλλεις για ορισμένο χρόνο ατέλεια από τους φόρους στους κατοίκους της Παλαιστίνης, οι οποίοι δεινοπάθησαν από τους Σαμαρίτες. Να ιδρύσεις ξενώνα στα Ιεροσόλυμα για να παραμένουν σε αυτόν όσοι φθάνουν στην Αγία Πόλη για να προσκυνήσουν τον ζωπιό τάφο του λιτρουντού. Να καταπαύσεις τις αιρέσεις που εξακολουθούν ακόμη να ταράζουν τις επιμέρους εκκλησίες. Και τέλος, εάν δεν είναι τολμηρές και υπερβολικές οι αιτήσεις αυτές, να κατασκευάσεις φρούρια στα μοναστήρια μας, ώστε να καταφεύγουν σε αυτά οι μοναχοί κατά την περίοδο εχθρικών επιθέσεων. Υπήρχαν και τότε εισβολές, όπως και τώρα έχουμε εισβολή από τους λεγόμενους λαθρομετανάστες και δεν ξέρουμε αν αύριο αυτοί ξεσηκωθούν και μας επιτίθενται. Έτσι υπήρχαν και τότε. Και του λέει ο Άγιος Σάββας, όχι χρήματα, αλλά αν θέλεις να μας προστατέψεις, φτιάξε πύργους, φρούρια, ώστε να καταφεύγουμε εκεί όταν δεχόμεθα εισβολή. Και δεν ζητάει τίποτε άλλο για τους μοναχούς, αλλά ζητάει για τους λαϊκούς, για τους κατοίκους Παλαιστίνης που δεινοπάθησαν από τους Σαμαρίτες και λέει στον αυτοκράτορα να πάψει τους φόρους για ένα διάστημα, να παίρνει φόρους από αυτούς. Και επίσης ζητάει και για τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Το μοναστήρι του, Αγίου Σάββα, είναι πολύ κοντά στο Ιεροσόλυμα. Και ζητάει ο Άγιος να φτιάξει ο αυτοκράτορας ένα κατάλημα για όσους έφταναν εκεί να προσκυνήσουν. Και ακόμα το σπουδαιότερο απ' όλα ζητάει από τον αυτοκράτορα να καταπολεμήσει τις αιρέσεις. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας που υποσκάπτει θεμέλια της είναι η αίρεση. Και τότε βέβαια βλέπετε οι αυτοκράτορες ήταν ευλαβείς και ενδιαφερόντουσαν για την Εκκλησία και τα πράγματα της Εκκλησίας και καταπολεμούσαν τις αιρέσεις. Σήμερα γίνεται δυστυχώς το αντίθετο. Βάζουμε τις αιρέσεις μέσα στην Εκκλησία και τώρα παρελάβει και ο Αντίχριστος Πάπας στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας με πρόσκληση των αρχόντων και θα είναι μεγάλο λάθος έτσι να τον δεχτούμε και εμείς ως Εκκλησία. Είναι σαν να δέχεται, ας πούμε, η Αποστολική Ομάδα και τον Ιούδα ως έναν Απόστολο, ενώ έχει προδώσει τον Χριστό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να τον προσφορούμε αγιότατο, όπως τον προσφορούν δυστυχώς ανώτεροι κληρικοί, τον Πάπα, γιατί δεν πάβει, εφόσον δεν μετανοεί, να είναι αρχηγός αιρέσεως. Κακώς λέμε έγινε σχίσμα με την Ρωμαιοκαθολική, την Παπική Εκκλησία, έχει γίνει εκβολή, έχει γίνει αποκοπή του κομματιού αυτού της δυτικής χριστιανοσύνης, λόγω του ότι αυτό έπεσε σε αίρεση. Αλλά το λέμε έτσι πιο ήπια, το ονομάζουμε σχίσμα. Για την ακρίβεια, σχίσμα σημαίνει όταν κάποιος φεύγει από την Εκκλησία διότι δεν αναγνωρίζει τη δίκη της Εκκλησίας, τον Επίσκοπο κλπ. Δεν έχει αίρεση. Δεν έχει ψευδή δόξα δηλαδή για τον Θεό. Οι παπικοί όμως έχουν ψευδή δόξα για τον Θεό. Έχουν κακοδοξίες για το Άγιο Πνεύμα. Πάρα πολλές αιρέσεις. Γι' αυτό πρέπει να ονομάζονται αιρετικοί και όχι απλώς σχισματικοί. Αφού υπέβαλε τα αιτήματα στον βασιλέα ο Άγιος Σάββας και τα άκουσε με προσοχή ο βασιλέας,
Αμέσως ο βασιλεύς έσπευσε να τα ικανοποιήσει. Σαν να ανέμενε μοναδική στη ζωή του ευκαιρία να ευχαριστήσει τέτοιον Άγιο. Προς τούτο εκάθισε στο ιδιαίτερο γραφείο του και άρχισε να συντάσσει διάφορα διατάγματα, να απευθύνει επιστολές όπου έπρεπε και εν γέννη να εκτελεί ό,τι επιβαλόταν για να εκπληρώσει την επιθυμία του Αγίου Σάββα. Φοβούμενος μήπως και η παραμικροτέρα αναβολή και βραδύ της μετριάσουν το φλογερό του ζήλο και αμβλύνουν τη φιλοτιμία του να πραγματοποιήσει τόσο λαμπρές πράξεις προς ικανοποίηση των επιθυμιών του Αγίου Σάββα. Για τα ζητήματα αυτά απασχολεί το βασιλέας με τον Τριβωνιανόν, τον πρωτοσύμβουλόν του, στη μεγάλη αίθουσα των συνεδριάσεων. Στη συνεργασία βασιλέως και Τριβωνιανού συμμετείχε και ο Άγιος ως σύνεδρος, δίνοντας τη γνώμη του πώς επιθυμούσε να τακτοποιηθούν καλύτερα τα ζητήματα αυτά. Όταν όμως ήλθε η τρίτη ώρα, πιθανότερο ήταν η τρίτη ώρα της νυχτός, δηλαδή 3 ώρες μετά τη δύση του ηλίου. Όταν ήρθε η τρίτη ώρα λοιπόν, εγκατέλειψε τον βασιλέα μόνο του Όσιος και απήλθε κάπου κατηδίαν για το καθήκον της συνηθισμένης Ιεράς Προσευχής, αφοσιούμενος κυρίως στην ανάγνωση των ψαλμών του Δαβίδ. Ενώ ήταν αποσχολημένος με τον βασιλέα και τον Τριβωνιανό, όπως είπαμε, τον πρωτοσύμβουλο του βασιλέα, του αυτοκράτορα, τους αφήνει και πάει να κάνει τον κανόνα του, την προσευχή του. Ένας δε από τους μαθητές του, ο Ιερεμίας, αφού ήρθε στο ιδιαίτερο διαμέρισμα που προσευχόταν ο Όσιος Σάββας, του λέει κάπως στενοχωρημένος, «Πάτερ μου, ο βασιλιάς καταβάλει κάθε φροντίδα να ικανοποιήσει τις επιθυμίες σου και κουράζεται για σένα. Γιατί λοιπόν εσύ τον εγκαταλείπεις μόνο και περνάς τώρα την ώρα σου μακριά του?» Του κάνει και παρατήρηση, έτσι, ενώ ήταν μαθητής του Αγίου Σάββα. Στην παρατήρηση αυτή του μαθητού, του απαντά ο Άγιος Σάββας χωρίς περιστροφές και δικαιολογίες, όπως ακριβώς αισθανόταν. «Τέκρο μου», του λέγει, «τίποτε το περίεργο δεν συμβαίνει. Εκείνος κάνει το καθήκον του. Πρέπει λοιπόν και εμείς το καθήκον μας να κάνουμε. Εκείνος ως αυτοκράτορας, ο βασιλέας, τακτοποιεί ό,τι πρέπει να τακτοποιήσει. Και εμείς ως μοναχοί πρέπει να κάνουμε αυτό που έχει ορίσει ο Θεός». Βλέπετε πόσο όμορφα απαντά ο Άγιος. Δεν δικαιολογείται, επειδή είμαστε εκτός μονής, επειδή ασχολούμαστε με αυτά τα σοβαρά πράγματα, να αφήνουμε όμως το πρώτο και σοβαρότερο από όλα, που είναι ο κανόνας μας, η προσευχή μας, η Θεία Λατρεία. Ουδέποτε η ηλική ανάγκη μπόρεσε να καταστήσει τον Άγιο αυτό ασκητή, τον Όσιο Σάββα, κόλακα ή δουλοπρεπή. Απέναντίας συμπεριφερόταν προς όλους με την ανωμόσια συμμετρία. Οι δε λόγοι του εκοσμούντου από σεμνότητα και ήσαν φιλοσοφημένοι. Γι' αυτό και ονομαζόταν Σάββας, δηλαδή παιδαριογέρον. Ήτανε παιδί και όμως είχε γεροντική σύνεση. Και ας δούμε και μερικά από το γεροντικό για να κλείσουμε. «Κάποτε ρώτησαν την αμά γερόντισσα», αυτό θα πει αμάς, «Θεοδώρα, πώς είναι δυνατόν να ζει κανείς μέσα σε κοσμικούς θορύβους, να ακούει κοσμικούς λόγους και να κατορθώνει να έχει προσιλωμένο το νου του στο Θεό?» «Όπως ακριβώς συμβαίνει», απάντησε η ουσία, «και σε μια τράπεζα που σε κάλεσαν. Υπάρχουν επάνω στην τράπεζα αυτή πολλά φαγητά. Όταν από όλα τα φαγητά, έστω και αν δεν σε ευχαριστούν, λαμβάνεις και δοκιμάζεις λίγο, κατά ανάγκη, τότε δεν θα κατακρίνεσαι γι' αυτό. Όταν λοιπόν και εξ ανάγκης και παρά τη θέλησή σου ακούσεις κοσμικούς λόγους, μην τους αφήσεις να εισέλθουν την καρδιά σου, την οποία να έχεις διαρκώς στραμμένη προς τον Θεό. Πρόσεχε τον Θεό να μην λησμονήσεις. Με αυτή την ψυχική διάθεση, εφόσον χωρίς ευχαρίστηση θα ακούσεις τους κοσμικούς αυτούς λόγους, δεν θα ζημιωθείς τόσο πολύ».
Έτσι, όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον κοσμικό, είναι αναπόφευκτο να ακούσεις και να δεις ίσως κάποια πράγματα που δεν πρέπει, αλλά μη δώσεις σημασία. Εσύ να είσαι προσιλωμένος εις τον Θεό, στην προσευχή σου, και μην αφήσεις τους κοσμικούς λόγους να μπουν μέσα στην καρδιά σου. Γιατί αυτό έχει σημασία για τον άνθρωπο, να μείνει καθαρή η καρδιά, να μην εισέλθει μέσα εκεί τίποτε το πονηρό, το αισχρό, το βλάσιμο, το οποίο θα δημιουργήσει συγκαταθέσεις και θα κινήσει τα πάθη. Ένας γέρον ασκητής είπε την εξής σοφή γνώμη. «Η μέλισσα, όπου και να υπάρχει, μέλι κάμνη. Και ο μοναχός, όπου και να βρεθεί, το έργο του Θεού οφείλει να εργάζεται». Είτε είσαι στο κελί σου, είτε είσαι στην εκκλησία, είτε είσαι εκτός, οπουδήποτε, οφείλεις να κάνεις το έργο του Θεού. Να μην επηρεάζει από εξωτερικές συνθήκες. Ακόμα και όταν βρεθείς σε ένα θορυβόδες περιβάλλον, εσύ δεν πρέπει να λιωθείς εξωτερικά, αλλά πάντοτε να βλέπεις προς τον Θεό. Ο Αββάς Ποιμήν επανέλαβε την εξής διδακτική και ωφέλιμη γνώμη του Αββάς Ισόη. Υπάρχει ντροπή που εξομοιώνεται με την αμαρτία της αφοβίας. Έστινε σκήνη αφοβίας έχουσα αμαρτία. Και ειδού πώς συμβαίνει αυτό. Όταν ένας άνθρωπος για να δοξαστεί από τους ανθρώπους δεν κάνει το καλό, διότι ως ανθρωπάρισκος ντρέπεται τους ανθρώπους, ασφαλώς περιπίπτει στο έγκλημα της αφοβίας του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος στην προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, «Μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι». Μην λειτουργείτε έτσι ως δούλοι για τα μάτια όμως των άλλων ανθρώπων, επειδή θέλετε να αρέσετε στους ανθρώπους, αλλά ως δούλοι Χριστού. Ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Έτσι απευθύνεται στους δούλους. Υπήρχε τότε ο θεσμός της δουλείας. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην κάνετε ό,τι κάνετε για να αρέσετε στους ανθρώπους, αλλά να κάνετε το διακόνημά σας ως δούλοι Χριστού. Να κάνετε το θέλημα του Θεού, δουλεύοντες το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Ένας άλλος γέρον έλεγε, «Όπου και αν πηγαίνεις, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου και να μην λησμονείς την αλληγορική ρίση. Το αεροδιό η κατοικία ηγείται αυτόν». Είναι από τον 103ο ψαλμό. Κατά την έννοια του ρητού αυτού, ο μοναχός παρομοιάζει με τον αεροδιόν. Το πτηνό αυτό αγαπά την έρημο και δεν φροντίζει για την κατασκευή της φωλιάς του. Όπου πηγαίνει, έχει έτοιμη τη φωλιά του, η οποία τον περιμένει, επειδή όλος ο τόπος είναι η κατοικία του. Φρόντιζε λοιπόν και εσύ, οπουδήποτε και αν βρεθείς, να εκτελείς τον κανόνα σου και να μην αμελείς τις ορισμένες προσευχές. Ακόμα να έχεις στο νου σου όσο μπορείς τις υψηλές έννοιες και θείες θεωρίες και να φέρεις προ οφθαλμό σου την θλίψη η οποία θα σε καταλάβει όταν κολλαστείς. Όλα όμως αυτά για να κατορθωθούν χρειάζεται προσευχή, άγρυπνος προσοχή και πολλής κόπος. Όπου και αν είσαι λοιπόν, μη σταματάς τον πνευματικό αγώνα, την πνευματική προσπάθεια, το να βλέπεις προς τον Θεό, να έχεις τις υψηλές και θείες έννοιες και θεωρίες όσο μπορείς για να ευαριστείς τον Θεό. Για να γίνει αυτό βέβαια χρειάζεται νύψη, άγρυπνη προσοχή και πολύ κόπος. Ας έχουμε λοιπόν και αυτό το σύνθημα σήμερα μαζί με το προηγούμενο, να μην παραβαίνουμε καμία εντολή του Θεού, ακόμα και αν πιεζόμαστε αφόρητα εξωτερικά από συνθήκες δύσκολες σωματικά, και πάντοτε να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε πνευματικά, ακόμα και όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αντιπνευματικό,
κοσμικό θορυβώδες, εμείς να μην σταματάμε τον πνευματικό αγώνα, την προσευχή, την πνευματική προσπάθεια και την ύψη. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.